Αγκάθια για το Δήμο Καβάλας, συνεχίζουν να είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Μάλιστα πρόσφατα σε ένα από αυτά και πιο συγκεκριμένα στην Οδό 7ης με αρχεία στην ημέρα του Πάσχα, ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβληματισμοί στους περίοικους για τα αίτια στο κτίσμα. Και δεν έχει γίνει ακόμα έκθεση. Το σήμα της πυροσβεστικής και το πόρισμά της νομίζω ότι σήμερα αποστέλλεται στην υπηρεσία δόμησης Καβάλας για να μεταβούν τεχνικοί υπάλληλοι στο ακίνητο για να δουν να κάνουν αν θα χρειαστεί ή αν θα προκύψει αναγκαιότητα σύνταξης έκθεσης επικινδύνου. Το συγκεκριμένο ακίνητο είχε μία έκθεση επικινδύνου το 2007 που η έκθεση ζητούσε από τους ιδιοκτήτες να αποκαταστήσουν ένα τμήμα στην παράλληλο της 7ης ημεραρχίας της περίφραξης. Σίγουρα πέφτουν από εκεί πάνω κάτι, αλλά και να μην πέφτουν για λόγους ασφαλείας. Αν χτυπήσει κάποιος εδώ πέρα από ένα τέτοιο, αφού είναι του Δήμου το σπίτι, θα πληρώσει μια περιουσία ο Δήμος. Η ευθύνη της συντήρησης και της καθαριότητας και της τυχόν αποκατάστασης και γενικότερα της άρσης του κινδύνου που ελοχεύει για αυτά τα κτίρια, εκ της νομοθεσίας, είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών του ακινήτου. Για το συγκεκριμένο θέμα είχε αναφερθεί και ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης Δημοσθένης Τουλκίδης στην εκπομπή Αναλυτής του 1 Channel. Μας λέει ότι είναι επικίνδυνο και αυτή καλά λέει γιατί επικίνδυνο είναι. Και μπαίνεις λοιπόν σε μια διαδικασία όπου ο ιδιοκτήτης πρέπει να το αναστηλώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το ρίξει επειδή είναι διατηρηταίο. Δεν μπορεί να το αφήσει όπως είναι γιατί είναι επικίνδυνο. Και πρέπει να το αναστηλώσει. Και μπαίνει, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος τον οποίο αντιμετωπίζουμε στο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της Πουλίδου 20, στο κτίριο που είναι στην οδό Πουλίδου ανεβαίνοντας στην Παναγία. Όπου έρχεσαι σε ένα deadlock, σε ένα αδιέξοδο, που κάθε υπηρεσία, βάσει νομοθεσίας, δεν το κάνουν αυθαίρετα οι άνθρωποι. Θέλει τα δικά της, όπου ένας ιδιοκτήτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναστηλώσει ένα κτίριο το οποίο δεν, για κανένα λόγο δεν το χρειάζεται. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τα λεφτά εν τέλει σε αυτή την εποχή. Και αυτό δημιουργεί σιγά σιγά και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις συνοικίες, όπου έχουμε γεμίσει δυστυχώς σπίτια έτοιμα να καταστραφούν ή να πέσουν σε κεφάλια ακόμα χειρότερα. Ενώ μεταξύ άλλων έντονη αναφορά γίνεται ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για περίεργες συμπεριφορές ατόμων οι οποίοι διαμένουν στα εγκαταλειμμένα κτίσματα της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει σε ανάρτηση του 1 Channel σχετικά με μια πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Καβάλα, το ποιοι άνθρωποι μένουν στα εγκαταλειμμένα κτίρια και ποιοι στο παλιό νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι που μάλιστα επιτέθηκαν στον ανιψιό μου, αναφέρει ο συγκεκριμένος χρήστης. Με αφορμή τη φωτιά, ο επικεφαλής παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας Κοινωνική Αποτελεσματική Παρέμβαση, Βαγγέλης Παπάς, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης και διάσωσης των καπναποθηκών της Καβάλας, ζητώντας αυτή τη φορά και τη συνδρομή του Δήμου. Πιο συγκεκριμένο, ο κ. Παπάς αναφέρει τα εξής. Η Καβάλα, με τις πολλές και όμορφες καπναποθήκες που αντί αυτές να αξιοποιηθούν, παραμένουν κουφάρια και τις περισσότερες φορές εστίες μόλυνσης. Θεωρείται κατάρα με τους ισχύοντες νόμους να κληρονομήσει ή να γίνει ιδιοκτήτης κάποιας καπναποθήκης ή κτηρίου, το οποίο είτε έχει χαρακτηριστεί είτε έχει προταθεί για διατηρηταίο. Κυριολεκτικά σε απόγνωση είναι όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας, αν ή μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους. Πιστεύουμε ότι το όλο ζήτημα είναι ένα θέμα που πρέπει ως καταλήτης ενεργειών και δράσεων να προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας και να δώσει διέξοδο σε ένα αδιέξοδο χρόνων. Οι περισσότερες καπναποθήκες εδώ πέρα στο Δήμο, μέσα στον ιστό της πόλης, είναι η ιδιοκτησία πολλών κληρονόμων. Αποκλειστική ευθύνη είναι αυτονών να τις συντηρούν, να τις διατηρούν και να τις αξιοποιήσουν αν και εφόσον θέλουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καπναποθήκη στην Οδό Φιλίππου, η οποία είναι ιδιοκτησία της αντιπεριφέρειας. Έχει γίνει επί πολλά έτη πριν μια σειρά από μελέτες και από εγκρίσεις και νομίζω τώρα είναι πολύ κοντά η αντιπεριφέρεια στο να υλοποιήσει τις μελέτες αυτές τις οποίες είχαν γίνει.